Μια τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 23 Ιανουαρίου στην Αφίπολη του νομού Σερών. Πιο συγκεκριμένα νεκρός ανασύρθηκε ένας 43χρονος εργάτης από κατάρρευσης και πίσω ενόρ εργασιών σε κάμπινγκ στην Αφίπολη των Σερών. Ο άτυχος άνδρας έπεσε υπό αδιευκρίνεστες συνθήκες. Μίλησα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, είχαμε ένα άτυχο γεγονός εργασιακό. Έπεσε η σκεπή, καταπλάκωσε έναν εργαζόμενο, ο οποίος πραγματικά μακάρι να μπορέσει να επιβιώσει, αλλά δυστυχώς οι πληροφορίες μας λένε ότι έχει απεβίωσε. Θα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια, αλλά θα πρέπει να ξέρει και η οικογένεια ότι το Εργατικό Κέντρο Σερών θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις τις οποίες έχει, να διευκρινιστεί αυτή η ιστορία, πώς έγινε αυτό το ατύχημα και ειδικά εν ώρα εργασίας. Είναι λυπηρό για όλους μας να τέτοια γεγονότα θα πρέπει να τα προλαμβάνουμε, διότι έχει χαθεί μια ζωή από ό,τι διαφαίνεται οριστικά. Σύμφωνα με ανάρτηση του πυροσβεστικού σώματος, χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άτομο, συνέπεια καταπλάκωσής του έπειτα από κατάρρευση σκεπής στην περιοχή της Αφίπολης Σερών. Επιχείρησαν 14 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 6 οχήματα. Έχω πολλές φορές καταγγείλει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, η οποία ποτέ δεν ενισχύει τον ΣΕΠΕ, γιατί θα σας πω ένα παράδειγμα, να πούμε για την Καβάλα, τι μηχανισμό έχει, πόσο προσωπικό έχει για τον νομό Σερών, για τη Χαλκιδική, που πραγματικά εργάζονται εργαζόμενοι σε άσχημες εργασιακές συνθήκες και ιδιαίτερα αυτοί που είναι στο οικοδομικό τμήμα, όσοι βρίσκουν εργασία και αντικείμενο, είναι χωρίς μέτρα προστασίας τα οποία προβλέπεται από τον νόμο. Αλλά όταν δεν υπάρχει προσωπικό το οποίο θα επιβάλλει τους νόμους, οι οποίοι είναι πραγματικά αυστηροί και θετικοί, αλλά δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσει να στηρίξει αυτούς τους εργαζόμενους.